Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο κυκλικός κόμβος στην παλιά εθνική οδό στην περιοχή των Κουβών, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής που τόνιζαν την ανάγκη παρεμβάσεων στο κομβικό αυτό σημείο όπου έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα. Όσον αφορά την ασφάλεια των αυτοκινήτων και αυτά, το βλέπω ότι θα είναι τώρα σωστό. Η πεζή όμως θα πρέπει και αυτή να είναι εξασφαλισμένη και να περπατάνε με ασφάλεια. Το δικό μου το παιδί ήταν το πρώτο θύμα αυτή της ασφάλτου, να γίνει το κυκλικό, αλλά με σεβασμό σε όλα τα μαγαζά, σε όλο τον κόσμο. Εδώ σε αυτόν τον δρόμο έχουν σκοτωθεί αρκετά άτομα με το υπάρχουν θέμα που είναι τώρα. Αυτό που είναι πρέπει να γίνει και πιστεύω έχουν λάβει όλα τα μέτρα για την προστασία των πεζών. Προσωπικά εγώ τους ευχαριστώ για το έργο αυτό το οποίο έγινε. Ευτυχώς που είσαστε ο μόνος, κύριε Γιάννη, ευτυχώς που είσαστε ο μόνος. Δεν υπάρχουν άλλοι. Αν ερχόταν οι άνθρωποι αυτοί 3 ώρα το μεσημέρι να δουν τι γινότανε, θα είχαν άλλη άποψη. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία επικαλούνται έχουν ληφθεί υπόψη από τους αρμοδίους. Αντικρίζοντας τις πρώτες εργασίες, ορισμένοι επαγγελματίες εξέφρασαν τον προβληματισμό και την ανησυχία τους σε σχέση με τον όλο σχεδιασμό, καθώς θέτουν ζητήματα ασφάλειας των πεζών και όχι μόνο. Όποιος το βλέπει αυτό το πράγμα, είτε είναι εισαγγελέας, είτε είναι αποκεντρωμένη διοίκηση, είτε είναι ο κύριος Αρναουτάκης, να το δούνε το έργο, να το ξαναδούνε, γιατί εδώ θα σκοτωθούν ζωές. Και τότε θα γίνει ό,τι έγινε στα Τέμπη. Εδώ λοιπόν. Από αυτή τη μεριά έχουν ρίξει όλο το roundabout από αυτή τη μεριά του δρόμου. Να μην αδικηθεί κανείς, όχι να σπρώξει ένας. Αυτό είναι αμαρτία από το Θεό. Ζητάω το λογικό, το δίκαιο και το ασφαλές. Θα σας πω μόνο ότι εδώ μπροστά δεν θα υπάρχει διάβαση πεζών. Οι κόκκινες γραμμές είναι ότι αύριο μεθαύριο στο μαγαζί μέσα θα μπει ένα λεωφορείο. Πιο κάτω απαγορεύεται να ανέβεις. Πηγαίνετε, ας πάει κάποιο κανάλι να δείξει ότι δεν μπορεί να στρίψει λεωφορείο από εδώ. Απαγορεύεται να πάει κάτω. Πώς θα σκοτώσουν τα δικά μας τα παιδιά λοιπόν. Το θέμα είναι να γίνει. Κανένας δεν είπε να μην γίνει. Ο χρόνος που έγινε είναι λάθος και η μελέτη γιατί τόσο βιαστική. Παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν λήφθηκαν υπόψη από τους αρμόδιους ορισμένα ζητήματα σε σχέση με την κατασκευή πεζοδρομίων σε έκταση όπου δεν έχουν γίνει επαλωτριώσεις. Ακόμη επισημαίνουν την ανάγκη κατασκευής ενός πρόχειρου κόμβου προκειμένου να καταγραφούν οι όποιες αδυναμίες προτού δρομολογηθεί η τελική μορφή του. Όπως θα υπάρχει πεζοδρόμιο εκεί και παρακεί, απαιτώ να κάνουν και πεζοδρόμιο και σε μένα. Όπως πρέπει όμως να το κάνουν, όχι στην ιδιοκτησία μου. Εντάξει, για όνομα του Θεού, στην Ουγκάντα ζούμε. Καλό θα είναι να μην δημιουργηθεί πάγια κατάσταση με μπετάκι οτιδήποτε άλλο υλικό, αλλά να μείνει ως έχει ο κόμβος με την εικονική του κατάσταση και με τη βοήθεια της τροχέας και ενός εγκοινωνιολόγου να καταλήξουν στο πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ξεκινά με μεγάλη καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών κολλημάτων, με τον Νίκο Σκουλά να κάνει λόγο για μια παρέμβαση που απαντάζει στις κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής, αναβαθμίζοντας την οδική ασφάλεια, με τον ίδιο να εκτιμά ότι το έργο θα έχει υλοποιηθεί σε 3 μήνες. Τα θέματα ασφάλειας έχουν αντιμετωπιστεί από τη μελέτη. Είναι μια εγκεκριμένη μελέτη η οποία ακριβώς κύριο και προέχον στόχο έχει την ασφάλεια των διερχομένων. Όχι οποιοδήποτε άλλο ένομο αγαθό το οποίο συνυπολογίζουμε.